Είναι μικρές οι ώρες και είμαι χαμένος σε μια από τις πιο μυστικές και απόκριμνες παραλίες της μνήμης μου. Και ένας όμως κουδουνίζει το τηλέφωνό μου. Χωρίς πιο πολλά απαντώ. «Καλό μου παιδί, τι κάνεις?» «Παππού», φωνάζω. «Παππούς μου, άγιος άνθρωπος, σοφός». Και αρχίζει πριν προλάβω ούτε μια λέξη ούτε μια ευχή να προσφέρω. «Να θυμάσαι αγόρι μου, ξεκίνησε δυνατός παγκόσμιος σκληρός πόλεμος και αυτό είναι και στην πατρίδα μας. Να θυμάσαι πως κάποτε στην Ελλάδα μας υπήρχε δημοκρατία και ο λαός έλεγε, ψήφιζε, έλεγε ελεύθερα τη γνώμη του και έκανε εκείνο που ήταν καλύτερο για αυτόν. Να θυμάσαι πως χτυπούσε η καμπάνα στην εκκλησία και μπορούσαν οι άνθρωποι να μπουν, να κάνουν την προσευχή τους, να λειτουργηθούν. Και ήταν ορθάνεκτες οι πόρτες, τα παράθυρα, μέρα νύχτα και κανένα δεν ενοχλούσε η καμπάνα. Τα μυστήρια ήταν πάντα εκεί, με όλους τους συγγενείς, αγαπημένοι, μονιασμένοι, φιλιά, αγκαλιές, χαμόγελα. Καμιά απόσταση. Να θυμάσαι αγόρι μου, συνεχίζει ο παππούς. Ο ιερέας, ο παπάς, ήταν δημόσιο υπάλληλος, μπλεγμένος σε διάφορες καταστάσεις. Ήταν απλός, αγνός, σοβαρός και το σεβόταν οι πάντες και σεβόταν τους πάντες και κανείς δεν τον έβριζε, κανείς δεν τον έβγαζε στα γυαλιά και στα κανάλια και στις εφημερίδες. Και να θυμάσαι πως χτυπούσε η καμπάνα και άγωγαν και χαιρόταν οι άνθρωποι. Και οι πολιτικοί, οι άρχοντες, να θυμάσαι αγόρι μου, ήταν όσο το δυνατόν πιο σεμνοί, ταπεινοί και πάντα ρωτούσαν την εκκλησία και πάντα εκκλησιαζόταν και είχαν μια σωστή και σοφή γνώμη. Και να θυμάσαι, είχαμε τις μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας μας. Δεν ήταν κακό να πας στην εκκλησία. Ήταν χαρά τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, ο 15 Αύγουστος, οι γιορτές, τα έθιμα, τα πανηγύρια, οι παραδόσεις. Να θυμάσαι, αυτά ήταν στην Ελλάδα μας. Να τα θυμάσαι συνέχεια μες στο μυαλό σου. Και ο παππούς παίρνει σιγά σιγά να χαμηλώνει τη φωνή του. Να θυμάσαι αγόρι μου πως είχαμε γιορτές, είχαμε παρελάσεις για τους ήρωες, αυτούς που πάλεψαν για εκείνο το σταυρό εκεί πάνω και εκείνη τη σημαία στο μπαλκόνι απέναντι που θυμάσαι στο χωριό. Για αυτά ήταν εκεί και εμείς κάναμε παρελάσεις, γιορτές, χορούς, χαιρόμασταν, δεν ήταν ντροπή. Και στον δρόμο τα παιδιά έτρεχαν και έπαιζαν στις αυλές, αγκαλιές, φιλιά, καμιά απόσταση. Και ακόμη αγκαλιάζαμε και φιλούσαμε και με εκείνον που είχαμε μια διαφορά, το λεγόμενο εχθρό. Αγκαλιά, φιλί και όλα καλά. Να θυμάσαι, αυτή ήταν η Ελλάδα μας. Και αν θέλεις ακόμη να θυμάσαι και στο σχολείο. Ήταν κοντά στο παιδί ο δάσκαλος, ζωντανός, αληθινός, ζεστός, ξάγρυπνος δεύτερος πατέρας ή ακόμη η δασκάλα δεύτερη μητέρα. Κοντά στο παιδί να το πει για την Ελλάδα, για την Αγία Ορθοδοξία μας, για την ιστορία μας, για τα ήθη, τα έθιμα. Και ήταν αληθινά και ήταν κοντά και δεν άκουγες πολιτικές ή οικονομικές αποχρώσεις. Να τα θυμάσαι αυτά αγόρι μου. Έτσι ήταν η Ελλάδα μας. Δεν έκανες ένα μήνυμα, ήμασταν ελεύθεροι, δεν ήμασταν φυγόπινοι ή κακούργοι για να στείλουμε ένα μήνυμα το πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Βγαίναμε από την πόρτα και ήξεραν οι πάντες και ήμασταν ελεύθεροι, άνοιχτοι δημοκράτες, χωρίς μήνυμα, χωρίς χαρτιά. Κανείς δεν είχε λόγο να ελέγξει κανέναν. Να θυμάσαι αγόρι μου αυτή την Ελλάδα μας, γεμάτη με χαρά, με φως, με δημοκρατία, με ελευθερία, με ορθοδοξία. Και αγαπούσαμε όλους, αλλά οι πόρτες ανοιχτές, ορθάνοιχτες στο φως, στον ήλιο, στην ελευθερία. Όχι κλειδά παρωμένα σπίτια, σκοτεινά δρομάκια και έρημες καταστάσεις, μαγαζιά ερείπια και οικογένειες διαλυμένες. Να θυμάσαι αγόρι μου ότι ο σεβασμός ήταν και στο δάσκαλο, ήταν και στο γιατρό, ήταν και στον παπά, ήταν σε όλους από καρδιάς, χωρίς επιβολή. Και να θυμάσαι, ο πολιτικός ήταν εκεί για να υπερασπιστεί τον απλό λαό και όχι να τον πουλήσει για μερικά γράμματα ή ακόμη και χρήματα.
Έτσι αγόρι μου να θυμάσαι η Ελλάδα. Κράτη καλά στο μυαλό. Καλά. Μήπως ο Θεός δώσει, γιατί επέτρεψε να ξυπνήσουμε, να αναλάβουμε και να φύγει αυτό σαν κακό όνειρο, γιατί η Ελλάδα μας ήταν άλλη. Τελείως ξημερωθήκαμε. Και τώρα μοναξιά, ερημιά, παράπονο. Να θυμάσαι αγόρι μου. Μην τα ξεχνάς. Ο παππούς σου τάπε. Πρέπει να τα θυμάσαι. Και η φωνή του χάθηκε. Έκλεισα το τηλέφωνο. Γύρισα λίγο το κεφάλι μου δεξιά, μια αριστερά. Και ήταν απλά λόγια της μνήμης, του μυαλού, μιας νοσταλγίας. Γιατί έρχεται αυτή η εικόνα που ζω σήμερα να με καίει. Ένας αόρατος εχθρός. Λόγια και άνθρωποι με μπλούζες, με καρέκλες, με χρήματα, εντολές. Και εγώ κλεισμένος, παραπονεμένος, να περιμένω να συναντήσω, να μην αγκαλιάσεις, να μην φιλήσεις, να μην έρθεις κοντά. Και μια έρημη αγορά, μια έρημη Ελλάδα. Και αυτή ήταν η Ελλάδα μας. Και έτσι ονειρευτήκαμε. Και για χάρη της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της υγείας, όλοι απλά είμαστε κλεισμένοι μέσα. Επιτρέψτε μου όμως, ένας μεγάλος εθνομάρτυρας, Ρήγας Βελεστιμλής, τι είχε πει και με τα δικά του λόγια, όπως και όλα τα προηγούμενα, από αλλού τα άρπαξα, τα ανακάτεψα στη γλώσσα μου και σας τα κεράω σαν μια απλή, γενική, όμορφη και προσωπική μου σκέψη. Είναι καλύτερο να ζεις λίγο και ελεύθερος παρά πολύ και σκλαβωμένος. Με μια απλή μετάφραση. Αυτό και σήμερα. Είμαι κλειδωμένος γιατί φοβάμαι να μην πεθάνω. Όσο ζήσω όμορφα, αληθινά, ελεύθερα, ορθόδοξα, ελληνικά, από καρδιάς. Όταν ο πολιτικός μου δεν φυλάει το σταυρό και το χέρι του παπά. Όταν ο παπάς είναι μπερδεμένος σε όχι καλές καταστάσεις. Όταν ο γιατρός κάνει άλλα πράγματα και όταν ο δάσκαλος κοιμάται λίγο παρακάτω. Όταν το γυμναστήριο παγώνει άδειο και έρημο. Είναι φοβερό. Λόγω συνθήκων, λόγω αναγκών, λόγω της θέσης μου ως αθλητής της εθνικής, έχω χαρτί να μπορώ να προπονούμε ελεύθερα ακόμη και τις ημέρες αυτές. Και ο μικρός με ρωτάει, γιατί είμαστε μόνοι μας? Γιατί είναι κλειστό το γυμναστήριο. Ο αθλητισμός δεν μου λες πως είναι υγεία. Δεν μου λες ότι πρέπει να ερχόμαστε και να γυμναζόμαστε σαν φάρμακο στη ζωή μας. Γιατί είναι κακό ο αθλητισμός και το γυμναστήριο είναι κλειστό. Αντί να έχει κόσμο, φως, ανθρώπους, νέους, μικρούς, μεγάλους, άνδρες και γυναίκες. Πού είναι λοιπόν, γιατί, τι κακό συμβαίνει? Πώς να απαντήσω στο παιδί και τι να πω? Κύριοι υπουργοί, κύριοι πολιτικοί, κύριοι γιατροί, τυχαίοι και μη, μορφωμένοι και αμόρφωτοι. Τι να απαντήσω? Ο αθλητισμός είναι υγεία και έρημα τα γυμναστήρια. Έρημοι οι χώροι αυτοί, έρημοι για έναν αόρατο εχθρό. Και αν υπάρχει και αν δεν υπάρχει, δεν είναι δουλειά δική μου. Όμως γνωρίζω ότι είναι όμορφο να ζεις ελεύθερα. Και ο Έλληνας μέσα στο DNA του κοιμάται, ξυπνάει, γυρίζει πάλι η ελευθερία. Και αυτό θεν άρθει. Γι' αυτό λοιπόν φωνάζω μέσα από την καρδιά μου. Να θυμάστε, η Ελλάδα μας ήταν άλλη. Δεν πέθανε όμως. Καθεύδει, δηλαδή κοιμάται. Και έρχεται η Ανάσταση. Στα μέλος κλίμης τα σέβη μου.